Βάλτης Ντομπρόφσκης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και οι άλλοι θεσμοί εργάστηκαν κοπιωδώς προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η τεχνική συμφωνία με τις ελληνικές αρχές. Αυτό λοιπόν είναι μια καλή βάση και για την οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα, υπό τον όρο ότι θα υπάρξει πλήρης υλοποίηση του προγράμματος. Σε σχέση με τη σημερινή συνάντηση, σίγουρα υπάρχουν ακόμα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ρεσιμότητα ως προς το μνημόνιο, για τον τραπεζικό τομέα, για τις χρηματοδοτικές ανάγκες, το μέγεθος των δόσεων κτλ. Υπάρχουν λοιπόν ακόμα ορισμένα ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν. Όπως έχω πει όμως, η τεχνική αυτή συμφωνία η οποία έχει επιτευχθεί αποτελεί μια καλή βάση και για την πολιτική συμφωνία σήμερα. Ερώτηση σε σχέση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όλες οι τεχνικές διαπραγματεύσεις και οι συζητήσεις έγιναν σε πολύ στενή συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ξέρουμε ότι υπάρχουν ζητήματα ως προς την ερεσιμότητα. Βεβαίως έχει το δικό πρόγραμμα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και συζητείται αυτό σε σχέση με τη συμμετοχή του για τα επόμενα χρόνια. Όμως δεν περιμένουμε να υπάρξει κάποια επίσημη απάντηση πριν τον Οκτώβριο.